Ανόρθωση Σαμοχώστου, 111 χρόνια τη επάλληξη, εκεί που την έταξε η ιστορική τη μοίρα. Αενάω να αναγεννάται και να συνεχίζει την ιστορική τη πορεία, την πλούσια εθνική, πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική τη παράδοση. Η Ανόρθωση ιδρύθηκε στι 30 Ιανουαρίου του 1911. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή τη υπήρξε εθνική έπαληξη και πνευματικό φάρο, πολιτιστικό κέντρο και αθλητικό φυτόριο. Η πορεία τη ταυτισμένη με του αγώνε του Κυπριακού Ελληνισμού και η άριχτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μα. Μια πορεία με στιγμέ ένδοξε αλλά και ανίπο του δράματο. Πολλέ φορέ λαβώθηκε αλλά αναγεννήθηκε μέσα από την τέφρα τη, όπω το μυθικό Φίνικα, το έμβλημά τη. Ήταν εξ αρχή θαυμαστό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, μια εκτινοβολία σε όλη την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Σε κάθε αγώνα του έθνου ήταν πάντοτε παρούσα, Πολλά μέλη τη θυσιάστηκαν ηρωικά για την πατρίδα. Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα τη ΕΟΚΑ 55-59, υπήρξε προπύργιο και φυτόριο τη οργάνωση. Γι' αυτό και στι 8 Ιουλίου του 58, οι Βρετανοί απεικιοκράτε ανατείναξαν το οίκημα του Συλλόγου. Το 1974 ξεριζώθηκε, αλλά κατόρθωσε να συνταχθεί και να είναι δημιουργική στην προσφυγιά. Συνέχισε να μεγαλουργεί και να διατηρείται πρωταγωνίστρια. Η Ανόρθωση ήταν και παραμένει αθλητικό φυτώριο, σηματοδοτώντα τα αθλητικά δρόμενα του τόπου μα. Δημιούργησε ομάδε που σφράγγισαν την ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου, καταγράφοντα τεράστιε επιτυχίε, αντίστοιχα και στο βόλεϊ. Γι' αυτό αποκαλείται Βασίλισσα τη Κυπριακή Πετόσφαιρα. Η δράση τη πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη. Η Ανόρθωση είναι αναντίλεκτα κάτι πολύ ευρύτερο από ένα αθλητικό σύλλογο. Και 48 χρόνια τώρα, στην προσφυγιά συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο αγώνα και φάρο επιστροφής στην αγαπημένη και θαλασσοφίλη τη γη της Αμοχώστου.